Γεια σας, είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Αλεβίζου. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα, γι' αυτό διαλέξαμε να την ξεκινήσουμε από εδώ, από το πανέμορφο προάβλιο χώρο του Αγίου Δημητρίου. Ξέρετε ποια άλλη μέρα είναι υπέροχη? Αυτή του γάμου. Αλλά για μια υπέροχη ημέρα χρειαζόμαστε πολλή ενέργεια. Για αυτά, αλλά και για άλλα πολλά, μείνετε στο Design Life. Βορειοανατολικά της πόλης της Κοζάνης βρίσκουμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, απέναντι από το ομώνυμο Δημοτικό Πάρκο, αλλά και από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Το πότε χτίστηκε είναι άγνωστο, ξεπερνώντας σε ηλικία την ίδια την ηλικία της πόλης. Στη συγκεκριμένη περιοχή, από τους Βυζαντινούς ακόμα χρόνους, φαίνεται να υπήρχε εκκλησία ή εξοκλήση του Αγίου Δημητρίου. Ενώ το 1612 η προσωρινή φιλοξενία πλήθους καταδιωκόμενων από τα άγραφα, λόγω της πολιτικής αναταραχής που επικρατούσε σε Ήπειρο και Θεσσαλία, σε κελιά του Αγίου Δημητρίου, επιβεβαιώνει τη λειτουργία του ως μοναστήρι για κάποια χρόνια. Η πρώτη δημιουργία του ναού του Αγίου Δημητρίου οφείλεται σε όραμα που είχαν πιστεί και τους οδήγησε να σκάψουν στη συγκεκριμένη θέση όπου και βρήκαν εικόνα του Αγίου. Το 1754, επί Επισκόπου Ιγνατίου, ο ναός ανακαινίζεται εκ βάθρων, με νέα θεμέλια και διαστάσεις. Το 1820 ο ναός γίνεται ενωριακός και το 1863 ανακαινίζεται και πάλι εκ βάθρων και παίρνει τις σημερινές διαστάσεις. Στις 16 Ιουλίου του 1993, ένα απρόσμενο, θλιβερό γεγονός συντάραξε ολόκληρη την Κοζάνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή του ναού από πιθανό ηλεκτρολογικό βραχυκύκλωμα. Εξαιτίας των ξυλοκατασκευών και των ξυλόγλυπτων μερών του ναού, η φωτιά εξαπλώθηκε ακαριαία, αφήνοντας όρθιους, μόνο τους τοίχους, βαριά πληγωμένους. Αμέσως και με διαταγή του μακαριστού Μητροπολίτη Διονυσίου, συστήθηκε Επιστημονική Επιτροπή Αποκατάστασης του Ναού με βάση ό,τι είχε απομείνει. Το στοίχημα κερδίθηκε και δύο χρόνια μετά, το φθινόπωρο του 1995, ο ναός λειτουργεί και πάλι. Μάλιστα, κατά την αποκατάσταση βρέθηκαν τα θεμέλια του ναού που είχε κατεδαφιστεί το 1754, τα ίχνη των οποίων κρατήθηκαν στο δάπεδο, με πλακάκια διαφορετικού χρώματος. Η ιστορία του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου, αλλά και της ομώνυμης περιοχής, πλούσια. Και σίγουρα, αν κάποιος ψάξει σε βάθος, θα μάθει πολλά περισσότερα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε παραβρεθεί σε πάρα πολλούς γάμους εδώ στον Άγιο Δημήτριο. Σε αυτούς που ακολουθούν όμως, όχι, γιατί έχουν πραγματοποιηθεί πολύ πολύ μακριά από την Κοζάνη και είναι πολύ διαφορετικοί. Φοβάστε μήπως το παρακάνετε με τις ετοιμασίες του γάμου σας και χαρακτηριστεί υπερβολικός? Το σίγουρο είναι πως δεν θα φτάσει με τίποτα τους υπερβολικούς για τα δυτικά δεδομένα ινδικούς γάμους, όπως αυτός από τη Βενγκάλη, με τα χρωματιστά, πλουμιστά υφάσματα και τα πληθωρικά κοσμήματα. Εάν προτιμάτε κάτι πιο λιτό, ρομαντικό και κομψό, κάντε το γάμο σας αλλά γαλλικά. Όπως η Στέφανη και ο Κρις, στο γάμο τους στο Παρίσι. Η Στέφανη επέλεξε ένα λευκό στράβλες νηφικό σε στενή γραμμή και φραμπαλάδες στο τελείωμα. Χτένισμα λιτό, μόνο με πέπλο και από κοσμήματα, μόνο ένα ζευγάρι ασημένια σκουλαρίκια. Ενώ στο γαμήλιο πάρτι επέλεξε ένα κοντό φόρεμα με παγέτες. Στον Καναδά, η Άσλε και ο Ράιαν είναι πιο εναλλακτικοί. Με γαμπρό και φίλους να παίζουν video games, ενώ η νύφη ετοιμάζεται στο λευκό στράπλες νυφικό της, το οποίο πλαισιώνουν οι παράνυφοι με το άκρος εναλλακτικό μαύρο χρώμα.
Η ημέρα των ονείρων τους για πολλά ζευγάρια πραγματοποιείται αφού ταξιδέψουν πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, ένα νησί που έρχεται από τα πρώτα στις προτιμήσεις μελόνυμφων. Αυτό επέλεξαν και η Έλενα με τον Ρότζερ για το ρομαντικό καθολικό γάμο τους. Το σίγουρο είναι ότι στη Σαντορίνη, ακόμα και με ένα απλό φόρεμα και καθόλου στολισμό, ο γάμος θα είναι πανέμορφος, αφού θα στολίζεται από τα ονειρικά τοπία του νησιού. Το επιθυμείτε αλλά δεν καταφέρετε να παντρευτείτε στη Σαντορίνη, μπορείτε να το επιλέξετε ως προορισμό σας για το ταξίδι του μέλητος. Και από τον καθολικό γάμο στη Σαντορίνη, στην Αμερική, ο Δημήτρης και Θεοδώρα πραγματοποίησαν το δικό τους ελληνικό ορθόδοξο γάμο. Οι ομογενείς εκεί τιμούν όλα τα έθιμα ενός ελληνικού γάμου, από το πέρασμα του γλυκού μέχρι το πάτημα του ποδιού και τα dollars να στολίζουν το ζευγάρι, αλλά και από την ελληνικότατη μουσική επένδυση του βίντεο για τους γάμους του. Όπως και να το κάνουμε, ο Έλληνας ξεχωρίζει όπου και αν βρίσκεται. Όλα ήταν αποσπάσματα από πραγματικούς γάμους που έγιναν σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να εμπνευστήκατε, είτε είστε μελόνυμφοι είτε εικονολήπτες. Για τους υπόλοιπους ευχόμαστε και στα δικά σας. Η νύφη για να ξεκινήσει τη ζωή που ονειρεύεται επιθυμεί και τον ηθικό των ονείρων της. Αλλά και εσύ, γαμπρέ, εκτός από το να την αγαπάς, θα πρέπει να είσαι και κούκλος εκείνη τη μέρα. Προνόβιας. Ένας από τους μεγαλύτερους οίκους νηφικών, το Design Life, μέσα από το φακό του Fashion TV, παρακολούθησε τις κολεξιόν του για το 2014 αλλά και το 2015, οπότε και κλείνει 50 χρόνια δημιουργίας. Ξεχωρίσαμε τα καλύτερα και σας τα παρουσιάζουμε, καθώς και 5-1 tips για την επιλογή του νηφικού. Tip 1. Πείτε ναι το να δοκιμάσετε όσα περισσότερα νηφικά. Θα εκπλαγείτε αν διαπιστώσετε ότι τελικά το ιδανικό νηφικό δεν ήταν εκείνο που είχατε στο μυαλό σας. Tip 2. Το νηφικό πρέπει να ταιριάζει στο χώρο που θα γίνει τελετή. Για παράδειγμα, αν είναι κάποια παραλία, προτιμήστε κάτι ελαφρύ, δροσερό και ίσως κοντό. Αφήστε τα πιο μακριά και βαριά νηφικά για έναν πιο κλασικό γάμο. Tip 3. Δοκιμάστε όσα νηφικά θέλετε, αλλά μην καταναλώσετε τον προϋπολογισμό σας σε αυτό. Να είστε ρεαλίστριες. Tip 4. Ξεκινήστε την αναζήτησή του νωρίς, ίσως 6 με 8 μήνες νωρίτερα. Τις τελευταίες μέρες ξαναπροβάρετε το νηφικό γιατί το σώμα αλλάζει. Tip 5. Μην αφήνετε τα αξεσουάρια τελευταία στιγμή. Τελειοποιούν την εμφάνισή σας. Πρέπει να σκεφτείτε τα κοσμήματα, το πέπλο και τα αξεσουάρια τα μαλλιά. Και ένα extra tip. Επισκεφτείτε τον οίκο νηφικών Παπακώστα. Εκεί όπου θα βρείτε σε αποκλειστικότητα για την περιοχή μας τα νηφικά Προνόβιας και Δημήτριος. Και όχι μόνο. Εάν θέλετε μια κλασική και κομψή εμφάνιση, προτιμήστε το μαύρο κοστούμι. Για να του δώσετε μια νότα μοντέρνου, φορέστε ένα παπηγιόν χρώματος, για παράδειγμα ροζ ή μια λεπτή μαύρη γραβάτα. Εάν θέλετε να εντυπωσιάσετε λίγο περισσότερο, διαλέξτε ένα ανοιχτό χρώμα κοστούμι, γκρι ή μπες και μακρύτερο σακάκι. Το κοστούμι θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά στους ώμους. Φορώντας το, κοιτάξτε προς τα κάτω στα κουμπιά. Δεν θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά κοντά στο μπούστο σας. Στις μέρες μας, σπάνια συναντάμε κοστούμι με 3 κουμπιά. Πλέον, βρίσκουμε με 2 μόνο κουμπιά, που είναι πιο κομψά. Προσέξτε στο κλείσιμό τους να μην τσιτώνουν και δημιουργούν ένα νοητό χ. Το παντελόνι δεν θα πρέπει να σακουλιάζει. Προτιμήστε μπατζάκια σε ευθεία γραμμή με ελαφρύ σπάσιμο στο παπούτσι, ώστε να σας ψηλώνει και να μην φαίνεται η κάλτσα όταν περπατάτε.
πως μπορείτε να δέσετε μια γραβάτα σε μεροβέγγιαν επίσημο κόμπο. Ξεκινήστε έχοντας τη φαρδιά πλευρά πιο μακριά από τη στενή. Η φαρδιά πλευρά πηγαίνει κάτω από τη στενή. Παίρνετε τη στενή και την περνάτε μία φορά από πάνω, τραβώντας τη στην ίδια πλευρά. Τώρα τη φέρνετε από μπροστά και περνάτε από κάτω για να βγει πάνω. Θα πρέπει πλέον η φαρδιά πλευρά της γραβάτας να είναι ανάποδα. Και έτσι πηγαίνετε τη γύρω από πίσω και από πάνω. Το τελευταίο βήμα είναι να αναστρέψετε τον κόμπο. Χαλαρώνετε ελαφρώς και γλιστράτε μέσα από τη θηλιά τη φαρδιά πλευρά. Σφίγγετε και την τακτοποιείτε. Είστε έτοιμοι. Το μεροβέγγιαν δέσιμο προτείνεται για επίσημο κοστούμι κυρίως τριών κομματιών. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά πολύ όμορφο. Καλή επιτυχία! Αυτό που χρειάζεται το ζευγάρι εκείνη τη μέρα είναι να μην κουραστεί πολύ. Και η ξεκούραση ξεκινάει από τα πόδια. Γι' αυτό χρειάζονται όμορφα και αναπαυτικά παπούτσια. Και ξέρουμε που θα βρούμε τα καλύτερα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να φύγουμε από εδώ τώρα για να συνεχίσουμε τις αγορές του ζευγαριού στο κέντρο της Κοζάνης. Η επιλογή του σωστού παπουτσιού θα σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε τη χαρούμενη αλλά και απαιτητική εκείνη η μέρα του γάμου σας. Διαλέξτε το σε σχέση με το νηφικό σας, το στυλ και το μάκρος. Τη μετέπειτα χρήση του για να μην το αφήσετε στα αζήτητα μέσα στην ντουλάπα, αλλά και την αναπαυτικότητα. Εάν πάλι επιμένετε σε ψηλό και extreme, τότε μπορείτε να αγοράσετε και ένα δεύτερο πιο χαμηλό και άνετο για την ώρα του γαμήλιου γλεντιού. Είναι σίγουρο πως τον Πάπιστα θα σας κάνουν τις καλύτερες τιμές. Οι καλύτερες προτάσεις για νηφικό παπούτσι βρίσκονται στο κατάστημα Πάπιστας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 3, στην Κοζάνη. Εκεί το πόδι σας πατάει στην ποιότητα. Το Φεστιβάλ Κανών και για το 2014 έληξε στις 25 Μαΐου, με πολλά βραβεία και events. Το Design Live ξεχώρισε το πάρτι του πολυτελούς οίκου κοσμημάτων The Chrysagono από τη Γενέβη και σε όλο τον κόσμο, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Χονγκ Κονγκ. Ένα πάρτι που γίνεται εδώ και 12 χρόνια ανελιπώς στις Κάνες. Πριν 12 χρόνια γεννήθηκε μια σχέση αγάπης μεταξύ των πιο εκθαμβωτικών γυναικών του πλανήτη με τα πιο τολμηρά κοσμήματα. Πολλοί λαμπεροί καλεσμένοι παρευρέθηκαν στο πάρτι του The Chrysagono, όπως οι Paris Hilton, Sharon Stone, Antonio Banderas, Cheryl Cole, Adrienne Brondy και πάρα πολλοί άλλοι. Η φίρμα κοσμημάτων The Chrysagono δημιουργήθηκε στην Ελβετία το 1993. Γιατί λατρεύονται τα κοσμήματά της, για την τέλεια κοπή τους, την ιδιαίτερη λάμψη και το τολμηρό design τους. Τα λόγια είναι περιττά. Αφήνουμε τη συλλογή The Chrysagono 2014 να μιλήσει μόνη της.
Στην ψηφιακή εποχή είμαστε σε θέση να μιλάμε για ακόμα μία τέχνη, την τέχνη των ιστοσελίδων. Το στήσιμο ενός website, δηλαδή η μέθοδος εικαστικής ανάπτυξής του, η αρχιτεκτονική, τα γραφικά, τα χρώματα, αποτελεί ψηφιακή τέχνη. Το Design Life βρήκε τη Webterior με έδρα της στην Κοζάνη και στόχο της το παγκόσμιο ίντερνετ. Η Webterior είναι μια ομάδα επαγγελματιών που μοιράζονται το ίδιο πάθος της δημιουργίας websites με καθαρό design και άνετη χρήση που κάνουν τη διαφορά. Οι αρχιτέκτονες της Webterior μπορούν να σας βοηθήσουν να προωθηθείτε αποτελεσματικά, καλύπτοντάς σας κάθε ανάγκη, δημιουργώντας το site των ονείρων σας, την εφαρμογή που πάντα επιθυμούσατε και να σας κάνουν γνωστούς σε εκατομμύρια χρήστες μέσα από υπηρεσίες SEO, διαφήμισης AdWords, αλλά και μέσω των social media. Δείξτε την επιχείρησή σας, αυξήστε τους πελάτες σας, κάντε πιο εύκολη και γρήγορη την επικοινωνία μαζί τους, αναθέτοντας στη Webterior την κατασκευή της δικής σας εφαρμογής για iPhone, iPad και Android. Δημιουργήστε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα για πωλήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Η Webterior σας υποστηρίζει άμεσα σε κάθε σας πρόβλημα και με σέρβις υπολογιστών αλλά και πώληση αναλώσιμων και περιφερειακών. Μάθετε περισσότερα επισκεπτόμενοι τη σελίδα της webterior.gr ή στο νέο κατάστημα Ναβαρίνου 5 στην Κοζάνη. Webterior. Το απόλυτο design στην ιστοσελίδα σας. Για περισσότερο Design Life, αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life ή στείλτε μας email στο designlife.mda@gmail.com. Περιμένουμε τις δικές σας απορίες, αλλά και δημιουργίες. Έχετε όρεξη για μήλο, πορτοκάλι, αχλάδι, μπανάνα, καρπούζι, ροδάκινο, κεράσι, σάλα? Όλα αυτά μαζί. Μόνο σε ένα smoothie. Τα smoothies αποτελούν ιδανική επιλογή για να ξεδιψάσετε χωρίς να παχύνετε. Είναι αρωματικά, εύγευστα, βιταμινούχα ποτά. Κάντε όποιους συνδυασμούς επιθυμείτε για να αποτελέσουν το πρωινό ή το δεκατιανό σας, αντικαθιστώντας τα ανθυγινά milkshakes ή αναψυκτικά, παίρνοντας όλη τη γλύκα και λίγες θερμίδες. Μάθετε παρέα με το Design Life να φτιάχνετε το δικό σας smoothie με φρούτα, γάλα, γιαούρτι, superfoods. Διατολόγο διατροφολόγο για να μας συστήσει ένα από τα πολλά smoothies που πλέον κυκλοφορούν. Smoothies λοιπόν, ένα ρόφημα έτσι ώστε να μας βοηθήσει τις πρωινές ώρες, το δεκατιανό μας, έτσι ώστε να μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε καλύτερα στο υπόλοιπο της ημέρας μας, σωστά? Ναι, μπορούμε να κάνουμε ένα smoothie στο οποίο αποτελείται από υπερτροφές. Θα βάλουμε και υπερτροφές μέσα λοιπόν? Ναι, θα βάλουμε υπερτροφές. Υπερτροφές είναι τροφές οι οποίες έχουν κάποια θρεπτικά συστατικά σε πολύ ψηλή συγκέντρωση σε σχέση με άλλες τροφές. Μία γνωστή τυχαία υπερτροφή στη χώρα μας είναι το ελαιόλαδο. Στην Κοζάνη είναι ο κρόκος Κοζάνης. Μάλιστα. Εμείς τι θα επιλέξουμε για το δικό μας το σημερινό smoothie? Λοιπόν, το smoothie που θα κάνουμε θα έχει berries μέσα. Ενδιαφέρον. Θα έχουμε τα blueberries, τα cranberries και επίσης και το goji berry. Και φράουλες. Και φράουλες. Ναι. Ωραία, γιατί μας αρέσουν οι φράουλες. Αν τα berries αυτά τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα υπερποτό, γιατί στην ουσία για υπερποτό πρόκειται πλέον αφού βάζουμε τις υπερτροφές, τι θα κερδίσουμε από αυτό? Θα κερδίσουμε πάρα πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες, καθώς και ενέργεια και πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε goji berry, blueberries, ναι, και cranberries. Τα cranberries είναι γνωστά για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά, όπως είναι η βιταμίνη C, δατίνες, φλαβονοειδή και άλλα. Έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και προφυλάσσουν το καρδιακό μας σύστημα. Σημαντικό. Επίσης, μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα μας και αυξάνουν τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης στο αίμα μας. Περιέχουν μάλιστα μία ουσία, η οποία είναι το κυβικό οξύ, το οποίο είναι την καρκινική ουσία και εμποδίζει την αλλίωση του DNA μας.
Επίσης κάνουν πάρα πολύ καλό στο ρουπητικό μας σύστημα, καθώς μας προφυλάσσουν από ορμημόξεις και ασθένειες του προστάτη. Τα blueberries είναι γνωστά για τις αντικαρκυνικές, αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους. Είναι πλούσια σε βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, καθώς και σε βήτα καροτίνη. Προστατεύουν τον οργανισμό μας από τα εγκεφαλικά και τις καρδιοπάθειες, καθώς επίσης βοηθάνε και αυτά στην υγεία του ρουπητικού μας συστήματος και όπως και τα cranberries, καταπολεμάνε και αυτά την κακή χοληστερόλη. Τα goji berry έχουν πολύ μεγάλη ποσότητα βιταμίνη C, πολύ περισσότερο από το πορτοκάλι, επίσης σιδήρου, καθώς και φυτακαροτήτης. Τονώνουν πάρα πολύ το νοσοποιητικό μας σύστημα και επίσης μας δίνουν πάρα πολύ ενέργεια. Για το λόγο αυτό, θα είναι καλό όταν τα τρώμε να μην κάνουμε υπερβολική κατανάλωση και να τρώμε μέχρι μια κουταλιά της σούπας ή μια μικρή χούφτα. Επίσης και αυτά βοηθούν στην πρόληψη των καρδιοπαθειών, καθώς προστατεύουν και την επιδερμίδα μας από την ηλικία και την οβολή. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να το δοκιμάσουμε αυτό το smoothie. Smoothie berry λοιπόν. Και βρισκόμαστε εδώ στο Στράντα με έναν από τους καλύτερους μπάρμεν της Κοζάνης, τον Χρήστο, για να μας κάνει το smoothie και να το δοκιμάσουμε και ανυπομονούμε. Φύγαμε! Όλα τα superfoods αλλά και πολλά βιολογικά και φυτικά προϊόντα θα τα βρείτε στο κατάστημα Αυθεντικό Ολύμπου 3 στην Κοζάνη. Για το Berry Blast Smoothie, δηλαδή την έκρηξη των μούρων, θα χρειαστείτε 1,5 φλιτζάνι νερό, μισό φλιτζάνι φράουλες, μισό φλιτζάνι cranberries, μισό φλιτζάνι blueberries ή αλλιώς μύρτιλο και μία κουταλιά της σούπας goji berries. Thank you.